Ονομάζομαι Αναγνωστάκης Χαράλμπος, ανήκω στην διεπιστημονική ομάδα iGEM Θεσσαλονίκη που θα κατέβουμε σε διαγωνισμό της iGEM τον Οκτώβριο του 2021 στο Παρίσι και εμείς κατεβαίνουμε με το project METIS και θέλουμε να φτιάξουμε ένα μοριακό διαγνωστικό εργαλείο το οποίο θα στοχεύει στην ανίχνευση, στην ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος σε πρώιμο στάδιο, στο στάδιο 1 και 2. Ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να στοχεύσουμε στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο είναι γιατί με το συγκεκριμένο καρκίνο το πιο σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται κλινικά είναι ότι υπάρχει δυσκολία στη διάγνωσή του και οι γιατροί το διαγνώσκουν συνήθως στο τρίτο και στο τέταρτο στάδιο που είναι συνήθως δύσκολος ο χειρισμός του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει τη διάγνωση σε πρώιμο στάδιο, σε πρώτο και δεύτερο, αν είναι δυνατόν, ώστε να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμος αυτός ο καρκίνος. Οι τωρινές διαγνωστικές τεχνικές που ακολουθούνται είναι οι απεικονιστικές κυρίως τεχνικές, όπως είναι η MRI, PET scan κτλ. Η βιοψία, η ενδοσκόπηση, καθώς και εξετάσεις αίματος και συγκεκριμένα ενός βιοδείκτη του όγκου του καρκίνου του παγκρέατος που λέγεται CA19, που όμως όλες αυτές οι διαγνωστικές τεχνικές δεν στοχεύουν στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο μέχρι στιγμή. Στοχεύουν σε πολύ αργότερα στάδια του καρκίνου που ήδη έχει αναπτυχθεί και είναι ήδη αρκετά πολύ μη διαχειρίσιμος. Στοχεύουμε στην διάκριση αν βρούνε το project μας καλό οι κριτές και επίσης θα θέλαμε κιόλας να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο την ερευνητική κοινότητα και τους ασθενείς να έχουν μια πιο πρώιμη διάγνωση ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμος και αντιμετωπίσιμος ο καρκίνος του παγκρέατος σε αυτά τα άτομα. Ο λόγος για τον οποίο πιστεύω τουλάχιστον ότι δεν τον έχει σκεφτεί κάποιος επιστήμονας μέχρι στιγμής είναι ότι πολλές φορές υπάρχει πληροφορία, η πληροφορία είναι διάχυτη, ειδικά μέσα του διαδικτύου στις μέρες μας, απλά πολλές φορές πρέπει να υπάρχει και η σύνδεση στην βιβλιογραφία και τις διάφορες πληροφορίες ώστε να δημιουργηθεί μια ιδέα. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, όχι μόνο στη δική μας ομάδα, αλλά και σε όλες τις ερευνητικές ομάδες που υπάρχουν ανά τον κόσμο, η διεπιστημονικότητα. Το να μπορούν άτομα από διαφορετικά πεδία να συνδυάζουν τη σκέψη τους και να βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Η iGEM είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην πρόοδο και στην εξέλιξη της συνθετικής βιολογίας για την ανάπτυξη μιας ανοιχτής κοινότητας και συνεργασίας που ξεκίνησε σαν μια πρωτοβουλία του MIT, του Πανεπιστημίου στη Βοστόνη. Αρχικά ο διαγωνισμός στόχευε κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά πλέον έχει διευρυνθεί και διαχωρίζεται και σε μαθητές λυκείου και μεταπτυχιακούς και συνεχίζουν και υπάρχει και η ομάδα των προπτυχιακών. Η συνθετική βιολογία τώρα είναι σημαντικό να ξέρουμε τι είναι. Είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που επιδιώκει να δημιουργήσει νέα βιολογικά μόρια, συσκευές και συστήματα ή να επανασχεδιάσει συστήματα που ήδη βρίσκονται στη φύση. Είναι ένας κλάδος της επιστήμης που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από μεθοδολογικές προσεγγίσεις, από πολλούς και διάφορους κλάδους, όπως είναι αυτή της βιοτεχνολογίας, της μοριακής βιολογίας, της γενετικής μηχανικής, αλλά και της ηλεκτρονικής μηχανικής, της βιοφυσικής και της επιστήμης των υπολογιστών. Το όνομα του φετινού μας project είναι METIS, που σημαίνει MicroRNA Expression Toehold Investigation System και προέρχεται από τη θεά Μύτης της ελληνικής μυθολογίας που είναι η πρώτη γυναίκα του Δία και της θεάς Αθηνάς. Περιληπτικά θα πω ότι η δράση της θεότητας εμφανίζεται με τη μορφή της έμπνευσης, με τη μορφή της καινοτόμας ιδέας, μιας ιδέας που μπορεί να κάνει τη διαφορά και σε αυτό ακριβώς το χέρι και το φετινό μας project. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε ένα όνομα το οποίο θα αντικατροπτίζει την ελληνική μυθολογία είναι γιατί γενικά η iGEM Θεσσαλονίκη από το 2017 που συμμετέχει έχει μια παράδοση να παίρνουμε ονόματα από την ελληνική μυθολογία και έτσι σκεφτήκαμε και εμείς το METIS. Να αναφέρουμε επίσης και τα ονόματα των παιδιών τα οποία συμμετέχουν στο φετινό project.
Από το τμήμα φαρμακευτικής του ΑΠΟΘΟΥ συμμετέχουν η Μαρία Κοσμίδου, η Κωνσταντίνα Τσουδερού, η Δανάη Ελένη Βεργίνη και εγώ, ο Αναγνωστάκης Χαράλαμπος. Από το τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του ΑΠΟΘΟΥ συμμετέχουν η Άννα Ιβαρβάρη και ο Αλέξανδρος Τζιγκίλης. Από το τμήμα χημίας συμμετέχει ο Εμμανουήλ Χριστοφής. Από το τμήμα πληροφορικής, ο Παναγιώτης Βαλατσός. Από το τμήμα βιολογίας, η Αναστασία Θεοδοσιάδου. Και από το τμήμα φυσικής του ΑΠΟΘΟΥ, ο Δημήτρης Τριγωνιάρης. Ενώ από το τμήμα, είναι απόφυτος του τμήματος μολυκής βιολογίας και γενετικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η Άννα η Αναστασίου. Να προσθέσω κιόλας ότι ο επιστημονικός μας υπεύθυνος στη φετινή μας ομάδα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος φαρμακευτικής του ΑΠΟΘΟΥ, ο κύριος Ιωάννης Βυζιανάκης.